Ξεκίνησε η ένατη ανθοκομική έκθεση του Δήμου Καλαμάτα που θα πραγματοποιηθεί στο Πάρκο Σιδηροδρόμων τη πόλη από Παρασκευή 13 μέχρι και τι 22 Μαου. Ο Δήμο πραγματοποιεί την ανθοκομική έκθεση, τη θέλει να στηρίξει του παραγωγού φυτών, αυτό το δυναμικό τμήμα των παραγωγών φυτών στην περιοχή μα, αλλά και να ευχαριστήσει του χιλιάδε επισκέπτε που αυτό το δεκαήμερο θα επισκεφτούν την έκθεση. Μια έκθεση που είναι αφιερωμένη στα παιδιά, γίνεται για τα παιδιά και θα κλείσει με την παρουσία παιδιών από τις σχολές χορού και από τα μαθητικά τμήματα του Δήμου. Το θέμα της φετινής ανθοκομικής είναι η φωτοσύνθεση, το οποίο πηγάζει μέσα από τη συμμετοχή, τη διεκδίκηση και εν τέλει, την ένταξη του Δήμου Καλαμάτα στο Ευρωπαϊκό Υπερπρόγραμμα των 100 Κλιματικά Ουδέτερων και Έξυπνων Πόλεων. Η Ανθοκομική είναι αφιερωμένη για τη φετινή χρονιά στην αξία τη φωτοσύνθεση και κάθε ημέρα θα έχει και μία πολιτιστική εκδήλωση με πρώτου συμμετέχοντε, τι φιλαρμονικέ του Δήμου Καλαμάτα, τι καλλιτεχνικέ σχολέ τη Φάρης αλλά και συλλόγου. Ε, είχε λείψει πάρα πολύ και στου φορεί που είναι εδώ, γιατί είχαμε πάντα την ευκαιρία μα να προβάλλουμε το έργο μα, να αναδείξουμε το πάρκο και να είμαστε ε, και εμεί παρόντε και μέρο αυτή τη ιστορία ανθρωπομική έκθεση. Τα εγγένεια θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο 14 Μαου στι 8 το βράδυ, ενώ την τελευταία μέρα έχει προγραμματιστεί εκδήλωση στην οποία φορεί και σύλλογοι θα παρελάσουν από την κεντρική πλατεία τη Καλαμάτα μέχρι το πάρκο Σιδηροδρόμων. Τα εγγένεια θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο στι 14 Μαου, ενώ την τελευταία μέρα έχει προγραμματιστεί εκδήλωση στην οποία φορεί και σύλλογοι θα παρελάσουν από την κεντρική πλατεία τη Καλαμάτα και το μνημείο Φωτό μέχρι το πάρκο Σιδηροδρόμων.